Μα το Γιώργος ο Κούτσης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και πάμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα coach από το Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ιδιαίτερο ντέρμπι αυτό της Κυριακής. Το έχετε ζήσει και από τη μια και από την άλλη έχετε την εικόνα, τις ιδιαιτερότητες. Είναι, ναι. Είναι μόνο και ναι. Για τον παίκτη ή και για τον προπονητή? Και για τους δύο, αλλά σε ένα ντέρμπι αυτοί που είναι οι πρωταγωνιστές και δεν είναι άλλοι από τους ποδοσφαιριστές, εκείνοι είναι αυτοί που πρέπει να αποδώσουν το πλάνο του κάθε προπονητή πιστά, το πώς έχει προσεγγίσει το παιχνίδι. Επομένως παίζουν και οι δύο πολύ σημαντικό ρόλο, και οι προπονητές, αλλά πολύ περισσότερο οι ποδοσφαιριστές. Και σε αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, ο παίκτης ο οποίος, ας πούμε, θα είναι γεμάτος με αυτοπεποίθηση, δείξει ένα υπέρμετρο πάθος, έχει η αγωνιστικότητά του, είναι, ξέρω εγώ, σε πολύ υψηλό επίπεδο, συνήθως είναι και η ομάδα αυτή που θα πάρει το ντέρμπι. Τα κίνητρα είναι πάρα πολλά, είναι το βαθμολογικό ενδιαφέρον όπως είπατε. Πάντα σε αυτά τα παιχνίδια, ανεξάρτητα από το βαθμολογικό ενδιαφέρον, υπάρχει και το κίνητρο του γοήτρου οπωσδήποτε. Εκτιμώ ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Άρης είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο μετά και από την απομάκρυση του Άκη του Μάντζη, ο οποίος στηρίχθηκε εν αλήθεια πολύ τον Θόδωρο Καρυπίδη, αλλά σε κάποια φάση νομίζω πλήρωσε αυτό το οποίο το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, πλήρωσε το μάρμαρο του να είσαι Έλληνας προπονητής, θα πω εγώ, από ένα σημείο και μετά. Ναι, είναι, το Έλληνας προπονητής είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να είσαι Έλληνας προπονητής στη χώρα σου. Αν πάντως, δεν είσαι αποδεκτός, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν πάντως βγάλουμε τους μείον 6 που έχουν επιβληθεί στον Άρη και είναι μια κρεμότητα και αυτή, ο Μάτιος άφησε τον Άρη στην 5η θέση της βαθμολογίας, ένα βαθμό ζωής στην ΑΕΚ. Δηλαδή δεν το λες και άσχημα, να το πω έτσι. Κοιτάξτε, ναι, κοιτάξτε. Κατά την άποψή μου, θεωρώ ότι κάποια αστοχία έγινε στον σχεδιασμό της ομάδας. Στον προγραμματισμό, στα γραφικά, ναι. Ακριβώς, που αυτό γίνεται στην αρχή. Οξύμορο είναι το γεγονός ότι μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη η ομάδα ενισχύθηκε με ποδοσφαιριστές, που σημαίνει ότι ένας στόχος έφυγε από τη μέση, αλλά και πήρες παίκτες οι οποίοι χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν και έχασε πολύτιμο έδαφος. Θα πω έτσι, υπήρχε αρκετή ατυχία θεωρώ στα παιχνίδια του, δηλαδή υπήρχαν παιχνίδια τα οποία αδικείται από το αποτέλεσμα. Σίγουρα πρέπει να πω ότι πολύ μεγάλη άτυχη στιγμή του Άρη ήταν χάνοντας τα δύο πέναλτι και έτσι δεν μπόρεσε να πάει στον ημιτελικό. Αυτό ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη πληγή και θεωρώ ότι η αγωνιστική του εικόνα δεν μπορώ να πω ότι είναι και πάρα πολύ κακή. Απλά θα μπορούσε να είχε 4, 5, 6 βαθμούς ενδεχομένως και τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Αν είχε και ίσως και τα κατάλληλα, δηλαδή ένα φόρ που δεν αποκτήθηκε, που έλειπε πολύ από τον Άρη. Δεν αποκτήθηκε, ναι, κοιτάξτε, ναι. Το φόρ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Σίγουρα εκεί υπάρχει μια αδυναμία. Δεν υπάρχει κάποιος φόρ που να σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα ή να έχει το εύκολο γκολ. Επομένως τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα για τον Άρη. Ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Και είναι και σε ένα μεταβατικό στάδιο με υπηρεσιακό τον Τόλιο Ντερζή, που τον ξέρει βέβαια αυτό το ρόλο του υπηρεσιακού και σε δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Υπό το βλέμμα ενός νέου προπονητή, και αυτό δίνει και κίνητρο στους παίχτες όταν ξέρουν ότι το νέο αφεντικό θα τους βλέπει και σε ένα τέτοιο παιχνίδι κιόλας. Ναι, κοιτάξτε τώρα, οπωσδήποτε για έναν ποδοσφαιριστή θέλει να δείξει μια εικόνα πολύ καλή, ότι είναι σε ετοιμότητα, ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ένας νέος προπονητής σίγουρα δίνει έτσι ένα boost γενικότερα στο αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα είναι η διάρκεια. Ναι. Αν θα μπορέσει αυτός ο προπονητής να μπει πολύ γρήγορα στη φιλοσοφία την ελληνική, το ελληνικό πρωτάθλημα δηλαδή, εάν θα μπορέσει το σκεπτικό και τη φιλοσοφία που έχει με βάση την κουλτούρα του να το πετύχει στον Άρη, έτσι ώστε να παρουσιάσει ένα δυναμικό σύνολο. Όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν στο μέλλον.
Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του έρχεται από ένα μάτς υψηλής έντασης, εγώ θα το χαρακτήριζα, κόντρα στη Μίντιλαντ. Έχει στο μυαλό του καλός ή κακός το δεύτερο μάτς στην Τούμπα, γιατί το 1-0 το αφήνει, ναι, το αφήνει το περιθώριο της, της ανατροπής. Και ένα, ναι, ταξίδι κουραστικού είναι η αλήθεια σε ένα παιχνίδι και αυτό υψηλής έντασης, όπως είναι ένα ντέρμπι, ιδιαίτερο και γι' αυτό και με μεγάλο κίνητρο για να μην αποσπαστεί κι άλλο από τον Ολυμπιακό. Ναι, πραγματικά είναι έτσι όπως το λέτε. Όμως, ο ΠΑΟΚ έχει ένα βάθος όσον αφορά στο ρόστερ του, mm-hmm, και μπορεί κατά κάποιον τρόπο να χρησιμοποιήσει πιο φρέσκους παίχτες, οι οποίοι και αυτοί είναι πάρα πολύ καλοί. Έχει δηλαδή αυτή την πολυτέλεια. Σίγουρα αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει βελτιωθεί. Θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση ο ΠΑΟΚ πριν από 3 μήνες, έτσι, 4 ξέρω εγώ, με αυτό που παρουσιάζει εδώ και με 1,5 μήνα. Έχει αλλάξει εικόνα, το έχει βελτιωθεί, είναι πολύ καλύτερος. Τώρα, το πώς θα παρουσιαστεί στο ντέρμπι, τι επιλογές θα γίνουν, ποιους θα επιλέξει με βάση τη φυσική τους κατάσταση ή την ταλαιπωρία ή την κόπωση, αυτό σίγουρα θα παίξει καθοριστικό ρόλο, ναι, στο πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ. Είναι ένα μάτς το οποίο παρά την κατάσταση του Άρη θεωρείται ότι θα κριθεί στη λεπτομέρεια, διότι έχουμε και στον πρώτο γύρο, θυμίζω ότι ο Άρης προερχόταν από εκείνο το 0-5 με τον Μπας και πήγε στην Τούμπα και, ναι, και έβγαλε αντίδραση, δηλαδή είναι και μια ευκαιρία για τον Άρη να βγάλει αντίδραση απέναντι σε ένα ΠΑΟΚ που πατάει βέβαια πολύ καλύτερα τώρα από ό,τι πατούσε τότε. Κοιτάξτε, λέμε ότι τα ντέρμπι κρίνονται σε λεπτομέρειες. Mm-hmm. Θα συμφωνήσω. Εγώ το βλέπω σαν ένα παιχνίδι. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια που έχουν γίνει και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη που έχουν κριθεί στις λεπτομέρειες. Δηλαδή, αν ανατρέξουμε πίσω και πούμε ότι το Άρης Βόλος το 0-2 κρίθηκε στις λεπτομέρειες, μπορούμε να το πούμε. Mm-hmm. Διότι είχε ο Άρης 2-3 περιπτώσεις που θα μπορούσε να μπει μπροστά στο σκορ και εκεί θεωρώ ότι θα έπαιρνε και το παιχνίδι. Δεν έγινε. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο το ντέρμπι ότι θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι ένα ντέρμπι κρίνεται στην αγωνιστικότητα και στο πάθος των ποδοσφαιριστών. Ναι. Και στο τακτικό κομμάτι βέβαια, το οποίο και αυτό... Και στο τακτικό κομμάτι, ασφαλώς, ασφαλώς. Το οποίο μπαίνει στην εξίσωση και ένα ντέρμπι... Ασφαλώς. Αυτά είναι αλληλένδετα. Ναι, κοίταξε, ναι, αυτά είναι αλληλένδετα. Ναι. Είναι αλληλένδετα. Εγώ, σαν προπονητής, έχω ένα πλάνο, έχω, ξέρω εγώ, μια προσέγγιση του παιχνιδιού, έχω στο μυαλό μου ένα σχηματισμό, τον οποίο έχω δουλέψει. Τώρα, αν δεν ανταποκριθούν οι παίκτες ή, ξέρω εγώ, αυτό είναι άλλο πράγμα επίσης. Αν είχατε να διαλέξετε ένα κομβικό παίχτη από κάθε ομάδα, ποιος θα ήταν, από Άρη και ΠΑΟΚ? Κομβικός παίκτης, ναι. Δεν μπορώ να σας πω ότι μπορεί να είναι ένας κομβικός, ναι, παίκτης ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Σίγουρα όμως αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η μεσοεπιθετική γραμμή του Άρη θα πρέπει να γίνει πιο παραγωγική. Ναι. Τώρα αν αυτός θα είναι, ξέρω εγώ, ο Γκαμαρά, αν θα είναι ο Μπερτόγλου ή θα είναι κάποιο άλλο παιδί, ας πούμε, ναι, θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Τώρα το ΠΑΟΚ παίζει καθοριστικό ρόλο το πόσο φρέσκοι θα είναι, ναι, οι παίκτες μετά από μια τέτοια ταλαιπωρία. Ναι. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε για έναν παίκτη ποιος θα είναι το κλειδί του παιχνιδιού. Κατάλαβα, κατάλαβα. Θα ήθελα λίγο πριν κλείσουμε και ένα σχόλιο δικό σας για την Super League 2. Γιατί είναι και αυτή σε εξέλιξη. Έχουμε και τις β' ομάδες φετινή σεζόν και έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο σε αντίθεση με πέρυσι νομίζω ότι δεν ενθουσιάζει τόσο πολύ. Πέρυσι έγινε τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα της τελευταίας δεκαετίας, νομίζω, κατά μέση Super League 2. Αλλά το φορμάτ αυτό, ναι, έχει ρίξει, νομίζω, πολύ την ποιότητα και το ενδιαφέρον πάλι. Είναι φυσικό και επόμενο. Και κάθε πέρσι θα λέμε ότι είναι και καλύτερα. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Διότι όταν σε μια κατηγορία τέτοια που είναι λίγο πριν τη Super League 1, όταν ανεβαίνει μια ομάδα επί της ουσίας από τις 36, αντιλαμβάνεσαι ότι το ενδιαφέρον δεν μπορεί να υπάρξει. Πρώτον. Δεύτερον, ένας επενδυτής ο οποίος θέλει να βάλει, ξέρω εγώ, τα χρήματα του και να επενδύσει στο ποδόσφαιρο και να κάνει κάτι σωστό, όμως το οργανωμένο, δίνοντας για να ανεβεί μια ομάδα του περίπου τον budget 1,5 με 2 εκατομμύρια και δεν ανεβαίνει, θα το κάνει μια χρονιά, τη δεύτερη θα φύγει, αν αποτύχει. Επομένως η ποιότητα θα πέσει. Θα πρέπει δηλαδή να
να το δούμε λίγο διαφορετικά. Αν θέλετε, η άποψή μου είναι ότι από τη Super League 1, κατά την άποψή μου, πρέπει να πέφτουν τρεις ομάδες και να ανεβαίνουν από τη Super League 2 άλλες τρεις ομάδες. Ναι. Αυτό θα μεγαλώσει το ενδιαφέρον της κατηγορίας. Γιατί θα υπάρχει ένα επιπλέον κίνητρο, ότι ανεβαίνουν περισσότερες ομάδες. Άρα λοιπόν θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στο ποδόσφαιρο. Και έτσι θα εξελιχθεί και όλα στο ποδόσφαιρο. Με αυτή την προοπτική. Τώρα, είναι άδικο για μια ομάδα η οποία πρέπει να βγει πρώτη στον ομιλό της. Θα πρέπει να παίξει μπαράζ μεταξύ του πρώτου του άλλου ομίλου. Και αυτός που θα χάσει να παίξει με τον πρώτο τελευταίο της αλφαεθνικής, της Super League 1. Που τα budget εκεί, ας πούμε, είναι τα διπλάσια, θα έλεγα. Ναι. Και πέρα από τα budget είναι και η ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, άλλο να παίζεις τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, με ομάδες Super League 1, και άλλο να παίζεις με αδύναμες ομάδες, όπως να μην πω ομάδες, δεν χρειάζεται. Άρα δεν είναι το ίδιο, είναι πολύ άδικο αυτό το πράγμα. Ναι. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε. Είναι μια μεγάλη κουβέντα και αυτή για την Super League 2. Ελπίζουμε ακριβώς να αλλάξει κάτι για να αποκτήσουμε. Θα πρέπει να δώσουμε μια προτεραιότητα. Ναι. Θα πρέπει να δώσουμε μια προτεραιότητα και σε αυτές τις κατηγορίες για να υπάρχει ενδιαφέρον και εξέλιξη. Ναι, όντως. Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Θα δεις και εσύ τον τέρμπι την Κυριακή. Μακάρι να απολαύσουμε ποδόσφαιρο. Ναι. Άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Να είσαι καλά, κότς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, λοιπόν.